τελικά είχατε ή δεν είχατε δεχτεί στο Βουκουρέστι ως μέρος της εθνικής γραμμής σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία? Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Με τον όρο Μακεδονία. Έργα όμνες υπό την προϋπόθεση ότι έχουν φύγει τα ηλεκτρωτικά. Με αυτή τον όρο Μακεδονία. Εντός της σύνθετης ονομασίας, ναι, με τον όρο Μακεδονία. Μα δεν υπάρχει. Το έχουμε πει ουρμπι τόρμπι αυτό. Κοιτάξτε, κύριε Κουβαρά, μην κοροϊδευόμαστε. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτή ήταν η θέση και με αυτήν πήγαμε και διαπραγματευτήκαμε με αυτή τη θέση. Πέσαμε πάνω στην αδιαλεξία του Γκρουεύσκη, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο πριν. Όταν τελείωσε και πήραμε τις ψήφους τότε της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όλης της Νέας Δημοκρατίας, πήγαμε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Και κάναμε μια ουσιαστική συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Με στόχο δικό μου τότε να φέρω όλα τα κόμματα στην μία κοινή γραμμή. Και πράγμα το οποίο επετεύχθη το λέει πλην και ο του λαού. Ανδρέου τώρα ακόμα. Πλην του λαού, όντως. Πριν έρθετε εσείς στο τώρα, θέλω να έρθω εγώ στο τώρα. Ελάτε στο τώρα. Διότι τότε, μου το είπατε τώρα πριν από μισό λεπτό, αποδεχτήκατε σύνθετη ονομασία. Όχι, αποδεχτήκατε, ήταν η εθνική γραμμή. Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες με τον όρο Μακεδονία στη σύνθετη ονομασία. Βλέπω τώρα τη Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι και σίγουρη τι θέλει, λέει, τον όρο Μακεδονία. Υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα επιθυμούσαν. Κεντρικά η Νέα Δημοκρατία. Και εγώ δεν επιθυμούσα να είμαι Σίντι Κρόφορντ. Καλά. Και εγώ. Όχι, σας το λέω ειλικρινά. Αλλά ναι. Το θέμα είναι όμως εδώ, αν η Νέα Δημοκρατία κεντρικά. Απολύτως. Βασίζεται στη θέση του Βουκουρεστίου έτσι όπως ήταν ή δεν βασίζεται. Απολύτως, κύριε Κουβαρά. Και υπήρχε δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά από τους τομεάρχες, ο οποίος επαναλαμβάνει verbatim όλα αυτά τα οποία σας είπα.